Καλώ ήρθε πίσω σε ένα ακόμα βίντεο του Daily Show. Ονομάζομαι Τέριχα Τζερεμία και αυτό είναι το show. Στο οποίο μπορείς να άρχισε και να ενημερώνεσαι σωστά και ηθικά σε καθημερινό επίπεδο για θέματα που σε αφορούν. Αν είσαι καινούργιο σε αυτό το κανάλι, πάτε το κουμπάκι που λέει subscribe, εγγραφή. Αν θες να με υποστηρίξει έμπρακτα, το κουμπάκι που λέει join, συμμετοχή. Και οπωσδήποτε, smash the like button. Και στείλ αυτό το βίντεο προ τα έξω να φανεί η αλήθεια. Ξεκινάω με αυτό το επεισόδιο. Αυτή τη στιγμή στην Αμερική γίνονται πολλέ διαμαρτυρίε. Το ενδιαφέρον όμω είναι το εξή ότι οι διαμαρτυρίες είναι από την οργάνωση Black Lives Matter. Συγκεκριμένα, New York City Police Officers Arrested 9 Black Lives Matter Protesters in Brooklyn Saturday Night. These protesters came to call for the firing of a New York PD officer who pulled a handgun on BLM protesters earlier this week. Τι έγινε συγκεκριμένα. Ένας αστυνόμος, τον βλέπεις, κρατάει το όπλο του προς τα κάτω, η δουλειά του είναι βασικά, το όπλο είναι η προέκταση του χεριού αυτού του ανθρώπου, φοβούμενος την επίθεση από τον όχλο και η επίθεση από τον όχλο συνεχίστηκε και μάλιστα ο άνθρωπος θα δεις στο βίντεο ότι έχει κάνει πίσω. Σου δείχνω εδώ πέρα λίγα στιγμιότυπα του βίντεο, το περνάω στα γρήγορα, βλέπεις βάζει πίσω το, το όπλο και μετά συνεχίζει προ τα πίσω. Μπορεί να δει ακριβώ τι συμβαίνει. Στην περιγραφή από κάτω θα βάλω το συγκεκριμένο άρθρο. Μπορεί και εσύ να δει τα βίντεο τα συγκεκριμένα και μόνο σου και να βγάλει πόρισμα. Το ενδιαφέρον όμω εδώ είναι το εξή: Ότι αν ήταν κάποιο να διαδηλώσει, θα έπρεπε να ήταν ο παδί του Τραμπ. Όπω ξέρετε, έχω πει και σε αυτό το κανάλι ότι ο Ντόναλτ Τραμπ δεν θέλει οι οπαδοί του να διαδηλώσουν και για την ακρίβεια οι οπαδοί του ξέρουν ότι δεν θα διαδηλώσουν στι 20 του μηνό τη ορκομασία του Τζο Μπάιντεν. Και μάλιστα αυτό που θέλει να πετύχει να σε πάω και σε ένα επίπεδο παραπέρα, είναι να δει πώ θα αντιδράσουν οι δημοκρατικοί. Βλέπει ότι τι πορείε τι οργανώνουν οι Black Lives Matter. Το ίδιο έγινε και μέσα στο Καπιτόλιο. Κάποιοι ήταν πλέον, το γνωρίζουμε από το FBI, ένορχε καταθέσει, έβγαλα σε προηγούμενα βίντεο, ότι κάποιοι ήταν από Αντίφα και Black Lives Matter. Και υπάρχει πλέον και FBI investigation περαιτέρω για το συγκεκριμένο θέμα του Καπιτολίου. Μάλιστα, ο Lindsay Γκράχαμ. Blames Pelosi for Capital Riot because she didn't provide enough security. Ο Γκράχαμ λέει ότι η Pelosi, με αυτό το statement το πολύ σημαντικό, λέει ότι η Pelosi ήταν αρμόδια για την security του Καπιτολίου και δεν παρήχε αρκετή από αυτήν. And he warms convicting Trump would destroy the Republican Party. Και αυτό είναι το point. Πολύ καλή τοποθέτηση του Lindsay Γκράχαμ, αν και δεν άλλο πια μου γεμίζει την καρδιά γιατί είδα κάποιες λάθος κινήσεις απέναντι στον Donald Τραμπ. Γιατί για αυτός νομίζω ότι αμφιταλαντεύεται. Αν και έχει κάποιες καλές αξίες σαν άνθρωπος, αμφιταλαντεύτηκε πολύ και δεν μου άρεσε. Θα ήθελα να ήταν πιο εκεί. Το point είναι το εξή. Ο Λίντσε Γκράχαμ λέει ότι η Πελώση φταίει για αυτό που έγινε στις 6 Ιανουαρίου και όχι ο Ντόναλτ Τραμπ. Ο Ντόναλτ Τραμπ φταίει εν μέρη. Ναι, δεν είπε κανείς το αντίθετο. Θα μπορούσε να μην κάνει αυτές τις δηλώσεις. Θα μπορούσε να μην τοποθετηθεί καθόλου. Θα μπορούσε να κάνει ένα βίντεο. Δεν χρειαζόταν να κάνει πορεία, να, να δημιουργήσει πορεία. Είχε οφ, ωφέλει αυτή η πορεία, έτσι. Πήραν το λάπτοπ της πελώσει κάποιοι <laughs> από εκεί μέσα. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι η πελώση θα μπορούσε να έχει βάλει περισσότερη φρουρά. Και έχουμε βίντεο, οπωσδήποτε τα έχεις δει, έχουν πάει viral που αστυνόμοι αφήνουν μέσα του οπαδού του Τραμπ να μπουν. Ελπίζω να έχω κάνει και εγώ καλή δουλειά μέσα σε αυτό το κανάλι και πες μου στα σχόλια από κάτω αν έχω κάνει καλή δουλειά, με το να σου δείξω ακριβώ την καλύτερη εικόνα του τι πραγματικά συνέβη στι 6 του μηνό. Πιστεύω ότι έχει κι άλλα πολλά που δεν έχω δείξει. Έχω βάλει πολλά πράγματα στο Twitter μου. Αν θέλει, δε το λίγο εκεί πέρα, γιατί από εκεί τα βρήκα και εγώ και τα έχω κάνει retweet. Δεν τα έχω ανεβάσει πουθενά αλλού. Το point όμω είναι το εξή. Οι δημοκρατικοί θέλουν να καταστρέψουν πλέον του ρεπουμπλικανού. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο αφελής οι Ρεπουμπλικανοί. Δεν το έχουν καταλάβει. Δεν το έχουν καταλάβει ακόμα. Η AOC, Αλεξάνδρια Κέιζιο Κόρτε, πώ λέγεται, είπε στο, στο Instagram τη ότι είναι επικίνδυνοι οι Ρεπουμπλικανοί και είναι ακροδεξιοί οι Ρεπουμπλικανοί και έριχνε το φταίξιμο σε αυτού. Και μάλιστα έχει και πάρα πολλέ χιλιάδε άτομα. 100.000 άτομα στο live της Πολύ μεγάλο νούμερο. Είπα και στο χθεσινό βίντεο, η Δημοκρατική είναι ένα κόμμα στο οποίο το παρακινεί ουσιαστικά κάποιο εχθρό. Θέλουν να έχουν κάποιον εχθρό, θέλουν κάποιον να πολεμάνε. Μέχρι τώρα ήταν ο Ντόναλτ Τραμπ αυτό που πολεμούσαν. Τώρα που φεύγει ο Ντόναλτ Τραμπ, ε, θα γίνει ξανά η Ρεπουμπλικανή. Πάντω εσύ ελπίζω να διακρίνει την ατζέντα που έχουν. Και οπωσδήποτε οι, Ρεπουμπλικανοί είναι το που έχουν το πρόβλημα. Πλέον υπάρχουν άνθρωποι στους Ρεπουμπλικανούς που παραπονιούνται και λένε ότι περισσότερο χρόνο έχετε χάσει στο να ανταντεύετε τις απόψεις των αριστερών, των δημοκρατικών δηλαδή, παρά να εξυπηρετείτε την ατζέντα των ψηφοφόρων σας. Και νομίζω ότι έχουν δίκιο. Έλα να δεις τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Καπιτόλιο. Χτίζουνε τείχους. Χτίζουνε τείχους. Το καταλαβαίνει, χτίζουνε τείχους. Μέχρι τώρα κοροϊδεύαν τον Ντόναλτ Τραμπ που ήθελε να χτίσει τείχο στο Μεξικό. Δεν του δίνανε στην αρχή τη χρηματοδότηση. Τελικά την πήρε τη χρηματοδότηση. Τελικά ο τείχο ήταν πολύ καλό. Οφέλησε πάρα πολύ και ειδικά με την έξαρση του κορονοϊού. Ουσιαστικά βγήκε σαν μια τέλεια στρατηγική κίνηση αυτό για την Αμερική. Αποτράπηκαν να μπουν μέσα τρομοκράτε από το Μεξικό. Και έμποροι ναρκωτικών και άλλων τέτοιων ουσιών. Και τώρα οι ηρωνέ. Χτίζουν τείχο για να αποτρέψουν ανθρώπου σε μια δημοκρατική γιορτή που είναι η ορκομοσία κάποιου Προέδρου. Και αυτοί χτίσανε τείχο. Ιρωνία. Στην αρχή λέγανε, κράζανε τον Τραμπ για τον τείχο. Τώρα χτίζουν αυτοί τείχου. Δες το. Δες το. Και δεν είναι μικρή αυτή, να ξέρει. Βλέπει εδώ πέρα τα καρφιά. Θα μου πει, θέλει να προστατευτούν. Εντάξει, δεν θα πω κάτι άλλο, δεν θέλω να σχολιάσω. Εγώ είμαι εδώ για να σου δείξω τι εικόνε. Να σου δείξω πώ ξοδεύουν τα λεφτά του Αμερικανού πολίτη. 30.000 στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκεί πέρα. Θα υπάρχει το link στην περιγραφή από κάτω από όλα αυτά τα άρθρα που σου βάζω. Αν θέλει να μπει να τα διαβάσει, Λέει US Capital Brace for Potential Violent Week. Στα σχόλια από κάτω, πες μου τι πιστεύεις. Θα υπάρχει βίαιη εβδομάδα, ειδικά με όλα αυτά τα μέτρα που παίρνουν. Υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα. Πάρα πολλά μέτρα. Και όντω κανείς αναρωτιέται γιατί αυτά τα μέτρα. Τώρα μάθαμε από το Λίνσε Γκράχαμ ότι η ήταν αρμόδια για τα μέτρα της 6ης Ιανουαρίου. Γι' αυτό και το FBI κάνει investigation. Αλλά πες μου από κάτω στα σχόλια. Πιστεύεις ότι θα συμβεί κάτι εκείνη την ημέρα να ξέρει ότι οι κινήσει εδώ πέρα με το στρατό δεν είναι καθόλου τυχέ. Περιμένουν να συμβεί κάτι, αλλιώ δεν θα το κάνανε αυτό το πράγμα. Και να μην σου πω ότι μάλλον οι δημοκρατικοί πάλι έχουν βάλει το χεράκι του και σε αυτά που θα δούμε στι 20 του μηνό. Γενικά οι δημοκρατικοί έχουν βάλει το χεράκι του παντού. Και στα media και στα social media. Ξέρει τι συνέβη με το Twitter. Ξέρει όμω ότι το Twitter θα συνεχίσει αυτή τη συμπεριφορά και σε άλλου Ρεπουμπλικανού. Ήδη έχουν χάσει followers εκεί μέσα άτομα. Κάποιο βγήκε και είπε ότι έκανε το Twitter unfollow όλου του Ρεπουμπλικανού. Το Twitter του έκανε αυτόματο unfollow από το account του, χωρί αυτό να το επιθυμεί. Όλου του Ρεπουμπλικανού. Τι ετοιμάζουνε, τι κάνουνε. Επειδή αυτό θα έρθει και στο YouTube και στην Ελλάδα και γενικότερα. Αυτό που θέλω να κάνει είναι το εξή: Να πατά το όνομά μου, Τέρι Χατζιερεμία, στο search του YouTube. Τέρι Χατζιεραιμία. Στα αγγλικά ή στα ελληνικά. Όπω θέλει, γράψει το. Και θα βγάζει το τελευταίο μου βίντεο. ψάχνε να βλέπει. Ποιο είναι το τελευταίο βίντεο. Ή μπε στο κανάλι μου, Τέρι Χατζιεραιμία. Αλλά ψάχνε το πρώτα. Σου το λέω να το κάνει αυτό γιατί κάποιοι μου είπατε ότι έχετε γίνει unsubscribed από το κανάλι μου. Το YouTube έκανε απεγγραφή. Είναι απίστευτα αυτό που συμβαίνει. Ματώνουμε για να αποκτήσουμε κοινό και μέσα σε μία νύχτα θέλουν να το πάρουν πίσω. Και προστατευόμενοι. Δεν μπορεί να του κάνει τίποτα γιατί είναι προστατευόμενοι από το section 230 στην Αμερική. Δε τώρα κάτι πολύ ενδιαφέρον και λυπηρό. Συνάμα. Η κυρία Taylor Green, η οποία δήλωσε σε προηγούμενο βίντεο στο έδειξα πριν από λίγε ημέρε ότι την ημέρα νούμερο 1 του Τζο Μπάιντεν θα καταθέσει τα χαρτιά για να κάνει impeachment στο Τζο Biden. Λόγω άσκηση ε, εξουσία, ε, αλλά σε παραπάνω πλαίσια από ό,τι του επιτρέπεται. Θε να μάθει τι έγινε στην συγκεκριμένη κυρία στο Twitter τη. Temporally limited some of your account features. Μειώσαμε κάποια χαρακτηριστικά του λογαριασμού σα. You have violated the Twitter rules. Καταλαβαίνετε ότι ζούμε σε μια απίστευτη λογοκρισία βγήκε και μίλησε και είπε το τι θα κάνει και κατευθείαν για το impeachment του Biden και κατευθείαν το Twitter αντέδρασε. Ο Τζο Biden ξέρει ότι είναι μέτοχο, μεγαλομέτοχο μέσα στο Twitter. Και θα σου δείξω χωρί ντροπή τι λέει ο διευθυντής του Twitter και του Square και να ακολουθήσεις το συγκεκριμένο κανάλι το οποίο ονομάζεται Project Veritos. Εγγραφή. Το βλέπω αυτό που λέει εγγραφή. Εγώ τώρα δεν είμαι συνδεδεμένο, αλλά αυτό το κάνει και στο δικό μου κανάλι. Και εδώ πάνω είναι που θα γράφει Τέρι Χατζή Ερεμία. Το project Veritas κατά καιρού δίνει κάποιε ριζοσπαστικέ πληροφορίε, όπω αυτή συγκεκριμένη. Κρύβονται και παίρνουν συνέντευξη από αυτού του επιφανεί. Και αυτοί λένε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, λένε ακριβώ τι ετοιμάζουν. Όπω αυτή η καλή ώρα εδώ, ο Jack Dorsey του Twitter. Δε τι έρχεται. Δε τι έρχεται whatever. You should always feel free to express yourself in whatever format manifestation feels right. Πάντα θα πρέπει να είσαι άνετος να εκφράσεις τον εαυτό σου. Με όποια μορφή θέλεις. Ωραία. Feels right. do to do retro, as I said, in my note, going to take some time. Um, and then the... We know we are focused on one account right now. Αυτό το διάστημα ασχολούμαστε και επικεντρωνόμαστε μόνο σε ένα account. Εννοείται τον Donald Trump. I right now, be much uh, just wanna... Αλλά αυτό λέει θα γίνει πολύ μεγαλύτερο από ένα account. Και σου λέω, ήδη έχουν ξεκινήσει και το κάνουν. Ήδη έχουν ξεκινήσει και το κάνουν. Καταρχάς το λέει ξεκάθαρα. Αυτό το λέει σε δικό του άτομο ο Jack Dorsey εδώ πέρα, ωραία. Και θα πάει για πολύ περισσότερο από τη συγκεκριμένη μέρα. Αυτό θα πάει για πολύ περισσότερο. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, λέει, για το τι θα ξεσπάσει. Οι ομάδες Black Lives Matter και Antifa είναι αυτές που πάντα ηγούνται σε πορείες. Εγώ βλέπω ότι του Donald Trump βασικά είναι ήσυχοι και ήρεμοι. Αυτή στις 20 του μηνός δεν θα είναι τραμπική. Στο λέω να το ξέρεις. Έλα να γελάσουμε μαζί του τι θα γίνει εκείνη την ημέρα. Χωρίς να χαίρομαι ή κάτι. Απλά σου λέω ότι περιμένουμε να γίνουν πορείες οι οποίες θα είναι βασικά Black Lives Matter οι πορείες αυτές. Για να προστατέψουν λοιπόν τα άτομά τους που βασικά είναι από τις οργανώσεις αυτές το Real World Violence απευθύνεται σε αυτούς Αυτού θέλουν να προστατεύσουν τα άτομα αυτά, τα συγκεκριμένα. Δεν απευθύνεται στο violence που δημιουργούν οι του Τραμπ. Γιατί οι του Τραμπ βασικά δεν, χρησιμο... δεν... δεν χρησιμοποιούν τέτοιε μεθόδου. Δεν είναι όλοι έτσι. Πρόσεξε. Οπωσδήποτε. Όταν έχει να κάνει με εκατομμύρια ψηφοφόρου όπω αυτή του Ντόναλτ Τραμπ, ωραία, κάποιοι θα είναι και, και βίαιοι. Δεν μπορεί να πει κανεί το αντίθετο και αυτό είναι λογικό. Αλλά δεν μπορεί εσύ να χαρακτηρίσει όλα τα 75 εκατομμύρια ψηφοφόροι Plus, όλη την προσπάθεια του Προέδρου Ντόναλτ Τραμπ, τα πάντα και να τη στιγματίσεις και να την αμαυρώσεις για ένα, δύο, τρεις μπούφους που κάνουν του κεφαλιού τους έτσι αυτό δείχνει κατάθλιψη να σου πω την αλήθεια αυτές οι υπεργενικεύσεις είναι ένα από τα τέσσερα χαρακτηριστικά της κατάθλιψης το point όμως είναι το εξή: ότι το real world violence έχει να κάνει πάντα με αυτές τις ομάδες και σε αυτό το πλαίσιο παίρνουν τι απάνθρωπε και άθλιε πολιτικέ, αμαυρώνουν την ελευθερία του λόγου και μειώνουν σωστέ και ηθικέ φωνέ, εκμηδενίζουν καριέρε, απλά επειδή το επιθυμούν. Δεν μπορεί να συνεχιστεί όμω αυτό το πράγμα. Και περιμένουμε του Ρεπουμπλικανού να κάνουν κάτι σε αυτό. Έτσι. Σου είπα, την Green, το Twitter, suspend. Γιατί. Γιατί violated the terms. Δεν πάει έτσι. Δυστυχώ αυτό δεν είναι δημοκρατία. Εδώ έχω κάτι πολύ σημαντικά νέα, σχετικά με τον Τζο Μπάιντεν. Η ομάδα του ήδη μιλάει με το Ιράν. Το Ιράν, ο Πομπέο, έχει πει πράγματα για το Ιράν, για τα πυρηνικά που έχει το Ιράν. Return to nuclear deal. Θέλει να κάνει deal με το Ιράν για πυρηνικά, να αλλάξει αυτά που πέτυχε όλο αυτό το διάστημα ο Ντόναλτ Τραμπ. Ο Ντόναλτ Τραμπ πέτυχε ειρήνη στο Middle List με το Ισραήλ και με τις χώρες γύρω από αυτό, εκτός από το Ιράν. Πρόσεξε, οι του Τραμπ μαζί με το Ισραήλ είπανε για το Ιράν. Άμα θέλετε, συμβιβαστείτε. Εμείς θέλουμε ειρήνη. Το Ιράν είπε όχι, δεν θέλουμε εμείς ειρήνη. Α, και εδώ βλέπει τον Biden να κάνει το αντίθετο. Ακόμα δεν ανέβηκε στην εξουσία. The Biden administration has already unrolled its plan to return to the 2015 nuclear deal and has been holding quiet talks with Iran. An Israeli TV station reported Saturday. Τι κάνει. Τι κάνει. Ο Donald Trump έχει κάνει declassified αρχεία για όλα αυτά τα θέματα. Πλέον έχουμε γνώση του τι συνέβη. Όλες οι κινήσεις του Donald Τραμπ ήταν σωστές. Ο Τζο Μπάιντεν δεν πρέπει να ακουμπήσει τίποτα από τα καλά που έκανε ο Donald Τραμπ. Αν τα ακουμπήσει να ξέρεις θα υπάρχει μεγάλη αποσταθεροποίηση. Ό,τι σταθερότητα έδωσε με τον Τραμπ, ο Μπάιντεν θα φέρει αποσταθεροποίηση. Πλέον είναι πλανητάρχης, δεν είναι αστείο. Λοιπόν, αυτό το βίντεο έφτασε στο τέλος του. Θα είμαστε εδώ κάθε μέρα να κάνουμε αυτό το daily show και να βγάζουμε την αλήθεια προ τα έξω, την αλήθεια που δεν θα μάθει ποτέ στα μίντια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεσαι εδώ και με παρακολουθείς Να είσαι καλά, το εκτιμώ. Αν είσαι καινούριο στο κανάλι, πάτε το κουμπάκι που λέει subscribe, εγγραφή. Αν θε να μου κάνει δωρεά 4,99 το μήνα ή 9,99, πάτε το join συμμετοχή. Smash the like button, share να φύγει η αλήθεια προ τα έξω. Και οπωσδήποτε μην ξεχάσει να παρακολουθεί τα τελευταία βίντεο του κανελιού εδώ πέρα. Εμεί θα τα πούμε αύριο. Να σε καλά. γεια σου!